Σήμερα λέω να σας πάω. Σήμερα λέω να σας πάρω σε μία περιπέτεια. Είσαι έτοιμος σε περιπέτεια στο Call of Duty Modern Warfare 2? Πώς θα ανοίξω χρυσό όπλο από 0? Νόμιζα ότι θα είναι ενδιαφέρον να δείτε πώς ξεκλειδώνω και πώς κάνω level up τα όπλα μου, πώς τα παίρνω χρυσά. Να δες με εδώ, κρατάω το brand new χρυσό P90 που άνοιξα πριν λίγο. Λέω να διαλέξουμε Fennec για αυτό το challenge. Είναι σχεδόν level 2, έτσι. Ή μπορούμε να ανοίξουμε το MX9 που είναι level 1. Έλα, από 0 είπα, so αυτό θα πάρουμε. Όπως βλέπεις, δεν έχω κανένα attachment ανοιχτό. Παρόλο που όταν το ανεβάσω level θα έχω ανοιχτά attachments από το AUG που έκανα χρυσό στα Assault Rifles. Γενικά, το πώς ξεκλειδώνεις όπλα είναι λίγο περίεργο. Έχουμε εδώ το δέντρο από διάφορα όπλα. Έχω μαξάει το UG. Ό,τι attachments είχα στο UG θα μπορούν να μπουν και στο MX9 και μετά στο LMG, το HSCR56. Είναι περίπλοκο, το ξέρω. Για να ανοίξει αυτό το όπλο πρέπει να ανοίξει το άλλο όπλο. Για να ανοίξει αυτό το attachments πρέπει να ανοίξει το τρίτο όπλο και να ανοίξει και τα attachments πάνω στο τρίτο όπλο. Παρά αυτά, εμένα προσωπικά μου αρέσει. Παίζει με όλα τα όπλα αναγκαστικά, κύριε. Θα χρειαστούμε decoy grenade στα packs. Χρειαστούμε scavenger και extra tactical. Στην συνέχεια προσωπικά εγώ θα παίξω με cold blooded και ghost, γιατί τελώς πάμε από τα UAVs. Και το τελευταίο πράγμα που θα χρειαστείς είναι το DDoS. Και το game mode που θα παίξουμε είναι όχι το hardpoint αλλά το kill confirmed. Και ουσιαστικά ο σκοπός είναι να μπαίνεις, να παίρνεις skills με το όπλο που θέλεις να ανεβάσεις level, να ρίχνεις τις 3 decoys που έχεις δεξιά και αριστερά και να παίρνεις τα tags. Επίσης καλό είναι να κάνεις τα killstreaks σου, score streaks, και μπαίνεις και παίζεις. Τις περισσότερες φορές ακούω μουσική εγώ καθώς παίζω, γιατί εντάξει, αυτό που είδες στο kill confirm δεν είμαι ο μόνος που το κάνει αυτό εδώ πέρα και ρίχνει τις decoys δεξιά και αριστερά για να παίρνει τους πόντους. Το κάνει όλο το lobby και άμα να ακούσεις γίνεται λίγο χαμός από πυροβολισμούς, βήματα. Χάσαμε, έχω πάρει μόλις 12 kills, 9 confirms. Επίσης μπήκα, ξέρω εγώ, προς το τέλος του game. Για να δούμε, το έχω πάρει σχεδόν level 3 και έχω ανοίξει 32 round mag. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε αυτό το SMG καθόλου. Παρ' όλα αυτά, αυτό διάλεξα, με αυτό θα παίξουμε. Και αν σου αρέσουν αυτά τα Call of Duty βιντεάκια, όπως πάντα, θα εκτιμούσα ένα like, comment, share. Και αν είσαι καινούριος εδώ, subscribe. Πατσάρκασέ τα όλα. Μα 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 μα, όχι έτσι. Έφυγα από εδώ ρε. Έχει άλλο ένα μέσα, μπρο, έχει άλλο ένα μέσα. Έχει άλλο ένα εδώ. Ω, έχουμε και VTOL. Πω, δεν το έχω κάνει εδώ πέρα, ρε. Απλά προσπαθείς να ρίξεις αυτές τις decoys εκεί που υπολογίζεις ότι είναι παίχτες και να κάνεις τα DDoS εκεί που υπολογίζεις να είναι οι παίχτες. Τι κάνεις εσύ? Όχι τώρα. Εντάξει, θέλω άλλα 25 πόντους. Α, το πήρα. Γι' αυτό σκορστρίξε τέτοια modes, παιδιά. Γι' αυτό σκορστρίξε τέτοια modes. Αυτό το game είχα 35-18. Από τα καλά games, να πω την αλήθεια. Και θα δούμε τι level έχω πάρει το MX9 εδώ πέρα. Για πάμε. Level 5. Στο μέσα σε 2 games το έχω πάρει level 5. Έχω σχεδόν ολοκληρώσει το πρώτο challenge που θέλει 50 kills. Level 7 για το τρίτο, για το δεύτερο challenge. Το θέλει level 11 για το τρίτο. Και 16 για τον τελευταίο πριν το gold. Αν βάλω το ammunition box και το ρίχνω κάτω, να παίρνω κι άλλα decoys. Καλά, δεν θα ακούς τίποτα, ρε. Θα ακούς τα decoys. Γι' αυτό πολλές φορές δεν ακούω το game και απλά ακούω μουσική. Γιατί είναι τα decoys, βαράνε όπου να είναι, ακούσω τι να είναι. Decoys κάνουν και βήματα, δεν πυροβολάνε μόνο. Μπεδεύουν και το minimap. Είναι απλά ό,τι βλέπεις μπροστά σου. Να κάνω reload δεν μπορώ και να βάζω UAV, δεν γίνεται αυτό. Χρειάζομαι το perk, το τρίτο χέρι.
Παίρνεις μόνο ένα από το munition box, δεν αξίζει ρε. Μαλάκα, τι νεϊντάρα ήταν αυτή! What the f... Αξέλ! Έλα. Γεια. Γεια. Ναι, έχω πολύ δυνατά το gamer, so... Okay, θα φωνάζω. Μπράβο, καλά, Αξέλ. Καλά κάνεις. Μπράβο, 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 γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, τι κάνετε! Πώς είστε, μπράβο, κερδίζετε! Αξέλ. Δεν ακούω ρε, δεν ακούω! 54, 24 confirms, αυτό ήταν από τα... Πολύ καλά game. Και μέσα σε μισή ωρίτσα το έχω πάρει level 9. Φυσικά αν το βλέπεις αυτό το βιντεάκι, ξέρω εγώ, μία, δύο, τρεις εβδομάδες, μήνες μετά, μπορεί να μην δουλεύει πλέον αυτός ο μέθοδος και να έχω, το έχουν πατσάρει. Έχει πεθάνει και ακόμα ουρλιάζει για την decoy grenade ρε. Έλα, δεν θα υποφέρω μόνο εγώ από το decoy grenade. Θα το ακούτε κι εσείς στον ύπνο σας. Όχι μόνο εγώ, να σας έχω παρέα. Και μέσα στο game που μόλις έπαιξα, έχω ανοίξει το δεύτερο challenge και το έχω κληρώσει σχεδόν. Θέλει 10 double kills και έχω κάνει 9. Θεωρητικά θα ανοίξω και το τρίτο challenge στο επόμενο game και θα είναι κάνα point blank kills ή κάτι τέτοιο και είναι πολύ ενοχλητικά αυτά. Όχι ρε, τέτοιο killstreak να μου χαλάσει έτσι. Level 13, get 20 kills while mounted with MX9. Ναι, αυτό θα είναι αρκετά ενοχλητικό, παρόλα αυτά πρέπει να το κάνουμε. Hey, βγήκε ο πρώτος. Και ναι, αυτό κάνεις δυστυχώς για τα mounted kills. Το δεύτερο, πάμε λίγο. Ου, το τρίτο. Έτο και το τέταρτο ρε. Κάναμε ολόκληρα 11 ρε. Κοίτα να δεις τι προπαίχτης mounted είμαι. Έλα παιδιά, όχι και οι δύο μαζί, όχι και τουλάχιστον level 15. Το μαξάραμε level 17 μέσα σε μια μισή ώρα record, μία ώρα gameplay και έχουμε ανοίξει 30 kills while crouched και μετά θα έχουμε το τελικό gold challenge. Απλά θα πρέπει να αλλάξω το button layout από το stick and move σε bumper jumper flipped. Bumper jumper tactical flip για να κάνουμε crouch με το R3. Γιατί αυτή τη στιγμή πηδάμε το πατώντας το R3 μέσα, αλλά θα το αλλάξω πατώντας με L2 και με το R3 να κάνω το... ναι, είναι πολύ περίπλοκο το πώς παίζω. Γι' αυτό σκέφτομαι αν θέλω να βγάλω settings βίντεο, γιατί τα αλλάζω συνέχεια. Πριν 3 μέρες πηδούσα με το L3 γιατί είχα automatic tactical sprint. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι σε τιμωρεί αρκετά το tactical sprint. Σου είπα να το βγάλω από το automatic και να το πατάω εγώ να ξεσκίσω το L3 μου με τα double taps από tactical sprint. Τι νομίζεις ότι κουφός είμαι? Τυφλός είμαι! Όχι ακριβώς. Πώς τα γράφουν στο Facebook με τις σχέσεις? It is complicated. Έτσι είμαι και εγώ με το μάτι μου. Τα άλλα 7 ήθελα να τα οκληρώσω. Το τελευταίο gold challenge σίγουρα θα είναι αυτό το σπαστικό,
το 3 kills στην σειρά και έχεις πάρει τα 2 και για κάποιο λόγο που πας να πας τρίτο βγαίνει όλη η ομάδα πάνω σου. Είναι ότι πας με shotgun και σε σπαμάρει. Μόνο εγώ έχω αυτή την εμπειρία με τον τελευταίο gold κάμω στο Modern Warfare 2. Είναι λες και το παιχνίδι ξέρει. Θες να πάρεις 3 kills στη σειρά, MLG Pro Lobby συναντίον scamp και flash με στα μάτια. Η μάτι. Όχι τώρα το enemy UAV στο spawn τους. Έχω ρίξει και σμο... Πάλι καλά που τους βλέπω. Ρε, αφήστε με να κάνω reload. Αφήστε με να κάνω reload, να βάλω κανένα UAV μήπως. Πόσοι. Ανοίξαμε το Gold Challenge. Για πάμε. Και από ό,τι φαίνεται ολοκλήρωσα ήδη τα μισά του Gold Challenge σε αυτό το game που μόλις παίξαμε. Όταν παίρνεις 2 kills και φέρεις άλλο ένα και πεθαίνεις. Ναι. Φτάνει ρε, πόσες φορές θα πεθάνω με 2 kills ρε φίλε. Άντε πάλι. Δύο, πάμε λίγο. Ω, το έκανα. Άντε, για. Φύγετε. Τελείωσα. 2 ώρες και 13 λεπτά. Speedrun για gold camo. Να το εδώ, ρε φίλε. Φυσικά, υπάρχουν πολύ καλύτεροι μου παίχτες που μπορούν να το κάνουν αυτό μέσα σε 1,5 ώρα. Υπάρχουν και κακές μέρες που αυτή τη στιγμή είχαν πολύ ωραία lobbies. Προς το τέλος δυσκολευτήκαμε. Μπορούσα θεωρητικά να το κάνω 1 ώρα και 45 λεπτά. Αλλά ναι, αυτός είναι ο πιο γρήγορος τρόπος αυτή τη στιγμή. Ξέρω πως υπάρχει αυτός ο τρόπος με το invasion. Αλλά είναι βαρετός, ρε φίλε. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Αυτό τουλάχιστον παίζεται στο invasion. Να κάνεις flank να πας στους bots. Οι άλλοι κάνουν flank και σε σκοτώνουν. Τελικά παίζεις ξέρουμε κανονικούς. Είναι βαρετό. Αυτό εδώ ήτανε καλό νομίζω.